Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά στους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα πείτε ένα λεπτό, Χριστίνα, κύριε, θα πούνε ακροατές, κύριε Θεοχάρη. Υπουργός και θετική είδηση δεν παίζει, και όμως παίζει. Αλλά ένα από αυτά που λες τα ψηλά γράμματα το εντόπισα, το αλίευσα και λέω ένα λεπτό. Το Υπουργείο Τουρισμού, κυρίες και κύριοι, το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος τουριστικός φορέας στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι. Μαζί με τον ΕΟΤ. Μια προσπάθεια και μια βράβευση που στην πραγματικότητα αντανακλά όχι τη δουλειά μόνο του Υπουργείου ή ούτε καν τη δουλειά κυρίως του Υπουργείου. Είναι μια βράβευση που αντανακλά την καλή συνεργασία, το πώς ο ιδιωτικός τομέας κατάφερε να υλοποιήσει υπό τεράστια πίεση αλλά με απόλυτο επαγγελματισμό πρωτόκολλα, διαδικασίες, να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές για να υποδεχτούμε κόσμο με ασφάλεια. Σας θυμίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό το βραβείο. Σε αυτό το διαγωνισμό βραβευτήκαμε το καλύτερο υπουργείο στον κόσμο. Βραβεύτηκαν όμως και άλλες 5 ελληνικές επιχειρήσεις με μια σειρά από βραβεία ποιότητας και επίσης βραβεύτηκε τις προηγούμενες μέρες η Aegean ως η τέταρτη πιο ασφαλής αεροπορική εταιρεία στα πρωτόκολλά της, το Ελευθέριος Βενιζέλος ως το πέμπτο πιο ασφαλές αεροδρόμιο στα δικά του πρωτόκολλα. Αυτή ακριβώς η συλλογική προσπάθεια είναι που βραβεύεται. Τώρα, συμμετείχαν όλες οι χώρες, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε αυτό και να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το βραβείο. Υπάρχει ένα short list, κάποιες 20 περίπου συμμετοχές, το οποίο το βγάζει μια κριτική επιτροπή και από εκεί πέρα είναι μια ανοιχτή διαδικασία ψηφοφορία, ιδιαίτερα σε επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και σε απλό κόσμο, από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ψηφίζουν για τις καλύτερους φορείς του τουρισμού. Στο παρελθόν η χώρα μας δεν είχε καταφέρει ποτέ να κερδίσει αυτό το βραβείο, όμως η μεθοδική δουλειά που έγινε φέτος, δυστυχώς σε πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι μια δουλειά που αναγνωρίζεται, υπάρχει διεθνής αναγνώριση και αυτό νομίζω είναι το επιστέγασμα αυτής της αναγνώρισης. Νομίζω ότι έχει, αν θα πέρσι ή πρόπερσι σας έλεγα, το συζητάγαμε αυτό, θα λέγαμε εντάξει, τώρα πήγε καλά ο τουρισμός. Εδώ είναι μια δύσκολη συνθήκη. Δηλαδή, είχατε να αντιμετωπίσετε, όπως είπατε, τα πρωτόκολλα, είχε να αντιμετωπίσει κάθε χώρα, κάθε Υπουργείο Τουρισμού ή κάθε χώρα που έχει ένα κομμάτι τόσο σοβαρά να το διαχειριστεί και οικονομικά κιόλας σημαίνει τόσα πολλά. Εδώ είχαμε την πανδημία και είχατε και καινούρια πράγματα. Να βρέθηκαν μπροστά σας καινούργια πράγματα τα οποία έπρεπε να διαχειριστείτε. Κύριε Θεοχάρη, κοιτώντας πίσω, ας βγάλουμε στην άκρη το βραβείο, θεωρείτε ότι κάνατε αυτά που έπρεπε να κάνετε ή κάπου ίσως θα έπρεπε είτε νωρίτερα είτε πιο προσεκτικά να ενεργήσετε? Κοιτώντας πίσω, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν υπήρχε ρετσέτα, δεν υπήρχε συνταγή για το τι πρέπει να κάνουμε. Η χώρα μας, καλός ή κακός, καλός φυσικά, βρέθηκε στην πρωτοπορία της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης και δεν υπήρχε πολύ μεγαλύτερα οικονομικά και από κάθε άλλη άποψη μεγαθύρια. Αντιμετωπίσαν την πανδημία αυτή με έναν τρόπο που ήταν χειρότερος τελικά, εκεί που μετράει φυσικά με τους θανάτους και τα κρούσματα, από το δικό μας. Προσπαθήσαμε το καλοκαίρι να βρούμε μια καλή ισορροπία. Μια ισορροπία που από τη μία μεριά έδινε τη δυνατότητα να ανοίξει κάπως η οικονομία. Ξέρετε ότι φανταστείτε πώς θα ήμασταν αν δεν ανοίγαμε την οικονομία μας, αν το δεύτερο κύμα μας έβρισκε εξουθενωμένους από 6, 7 ή 8 μήνες κλεισμένους στο σπίτι μας. Και αυτό καταφέραμε να το πετύχουμε, τηρώντας όμως τέτοιους κανόνες που δεν ξέφυγε η κατάσταση. Να σας το πω και με άλλα λόγια, όταν πρώτο ξεκινούσαμε, το κύριο ερώτημα που είχαν οι γιατροί, γιατί ακολουθήσαμε με πιστά τις οδηγίες τους, ξέρεις, τα πρωτόκολλα πώς θα γίνει, ήταν μήπως φέρουμε με αυτά που κάνουμε το δεύτερο κύμα, όχι τον Οκτώβριο που ήταν το λογικό, αλλά τον Αύγουστο. Αυτό τώρα, κοιτώντας από τώρα εκ του αποτελέσματος προς τα πίσω, νομίζω δεν συνέβη, είναι πια φανερό. Τώρα ξέρουμε, γενικά οι περισσότερες χώρες ξέρουν, αυτό πόσο μπορεί να βοηθήσει το χειμερινό τουρισμό, κύριε Θεοχάρη. Διάβαζα σήμερα ότι βρίσκονται 2.000 καταλήμματα χειμερινών προορισμών στο Χείλος του Γκρεμού. Γιατί ακόμα εκκρεμεί το καταχύνι κατά Χριστούγεννα, μετακινήσει από νομό σε νομό, αλλά ας είμαστε όλοι ρεαλιστές, αυτό από ό,τι φαίνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να επιτραπεί. Τι σχέδιο υπάρχει για αυτές τις επιχειρήσεις? Χάνονται οι πρώτοι μήνες, σωστά,
της περίοδου αυτής. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης? Το πιο ισχυρό κομμάτι της, όχι οι πρώτοι μήνες. Δηλαδή, να μην δώσουμε την εντύπωση ότι είναι ένα μικρό μέρος, η ευκαιρία πολλών από εμάς να ξεφύγουμε, να πάμε κάπου, να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό τόπο της χώρας μας και να περάσουμε όμορφα. Δυστυχώς αυτό δεν θα μπορέσουμε φέτος να το έχουμε, και αυτό εκτός από τις άλλες συνέπειες θα πλήξει ισχυρά και τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Το Υπουργείο μας στηρίζει και υποστηρίζει τα αιτήματα που λένε ότι παρόλο που τυπικά αυτές οι επιχειρήσεις δεν κλείνουν, γιατί ενδεχομένως με τα υπόλοιπα μέτρα, με την απαγόρευση μετακινήσεων, δεν αποτελούν κίνδυνο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να στηριχθούν, γιατί είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν και το καλοκαίρι να τις στηρίξει. Είναι προορισμοί, χειμερινοί προορισμοί που δεν είναι ιδιαίτερα απαραίτητα δημοφιλείς το καλοκαίρι. Συνεπώς δεν στηρίχθηκαν, δεν άντεξαν. Το προηγούμενο χειμώνα είναι η τελευταία φορά που είδαν έσοδα στα ταμεία τους, και συνεπώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές να χαθεί εντελώς η σεζόν αυτή. Η κυβέρνηση θα δείξει τα κλαστικά και θα τη στηρίξει, είστε σίγουροι. Πώς θα τη στηρίξει? Αυτό ή περίμενα να μας το πείτε. Το θέμα είναι πώς θα τη στηρίξει. Θα το αποφασίσει και το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με τα μέτρα που, που έχει και τις δυνατότητες που έχει στη φαρέτρα του. Σε γενικές γραμμές, τα πλαίσιο με τα διάφορα είδη μέτρων υπάρχει ήδη, έχουν φτιαχτεί και έχουν χωνευτεί όλο αυτό το διάστημα. Εμείς θα πιέσουμε το πλαίσιο αυτό να καλύψει και τις επιχειρήσεις αυτές. Άρα, βάσει δηλαδή το τι υπάρχει από τα αποθέματα τα οικονομικά, θα γίνει η όποια ενίσχυση. Γιατί σας ρωτώ, αν υπάρχει και άλλος τρόπος πέρα από την οικονομική στήριξη, αν υπάρχει άλλος τρόπος να εκμεταλλευτείτε και εσείς και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, εννοώ την παρούσα κατάσταση. Και τι εννοώ να την εκμεταλλευτείτε? Διάβαζα χθες ότι στην Ιταλία, σε κάτι μεσαιωνικά χωριά, εδώ και καιρό έχουν εκμεταλλευτεί την κατάσταση της πανδημίας και έχουν κάνει COVID ξενοδοχεία. Πώς το εννοώ όμως αυτό? Να πάει μία οικογένεια και να καταλύσει σε ένα ξεχωριστό σαν σπιτάκι και θα πάει να φάει... δεν το περιγράφει και καλά, ομολογώ, ότι είναι μικρά σπιτάκια και καταλαλημένα χωριά, τα οποία τα έχουν τώρα διαχειριστεί και τα έχουν κάνει προορισμούς, ειδικά για αυτή την περίοδο που θέλει στην απόσταση, εννοώ. Για την απομόνωση, ναι. Την απομόνωση. Αυτό έχει, ιδέα βάζω τώρα στο τραπέζι. Σωστό, έχει το ενδιαφέρον ως μοντέλο. Πρέπει να έχεις όμως και κάποιες έτοιμες υποδομές αυτά τα δωμάτια, να είναι με κάποιο τρόπο έτοιμα για να είτε να απολυθούν είτε να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο. Δεν είναι εύκολο να υπάρχουν τέτοιου είδους. Υποθέτω δεν είναι εύκολο για τους ίδιους. Δηλαδή, και να έχεις ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, θα μου πείτε τώρα πού να το βρούμε το εγκαταλελειμμένο χωριό. Το θέμα όμως να υπάρχει και άλλη σκέψη, άλλη στρατηγική πέρα από την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να παρέχει ένα Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό είναι για όλους τους τομείς. Να κάτσουμε κάτω και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο σε όλα πια. Τον τουρισμό, στην υγεία, σε οτιδήποτε. Μην αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει έτσι. Έτσι, αυτό που λέτε είναι αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο μας κινείται στους στρατηγικούς άξονες. Τι θέλουμε? Θέλουμε όλοι μας ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να είναι υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, να είναι σε περιοχές που δεν είναι απαραίτητα τουριστικά ανεπτυγμένες, ώστε να διαχειριζόμαστε τις ροές καλύτερα, και φυσικά να είναι και 12 μήνες το χρόνο. Αυτοί οι τρεις στρατηγικοί άξονες, για παράδειγμα, υπηρετούνται με την αναμόρφωση των προϋποθέσεων για την δημιουργία γηπέδων γκολφ, που ανακοινώσαμε πριν από λίγες μέρες, και που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες μας ώστε να έχουμε την απαραίτητη αρχιτεκτονική ευελιξία. Τέτοιου είδους κινήσεις είναι κινήσεις ουσιαστικές και σημαντικές που πρέπει να υπάρχουν ώστε να ενισχύσουν τους τομείς τους οποίους θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Άλλο παράδειγμα, η Επιτροπή της Γαστρονομίας που έχουμε συζητήσει εδώ και μήνες κατέληξε με το πόρισμά της, το εξετάζουμε αυτές τις μέρες και θα το θέσουμε και σε διαβούλευση για να το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα με οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο ή φορέα είτε πολίτη, και να διαμορφώσουμε την στρατηγική για την γαστρονομία. Όλα αυτά είναι κινήσεις οι οποίες ενισχύουν και τον στρατηγικό μετασχηματισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αυτό που είναι το ζητούμενο, γιατί αυτές οι τάσεις που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα να κινούνται ίσως λίγο αργά, με ρυθμούς όχι τόσο γρήγορους, η πανδημία τις έχει επιταχύνει πάρα πολύ.
τώρα θα πάμε κανονικά σε λίγους μήνες, ίσως από τώρα, αυτό δεν το γνωρίζω, θα έπρεπε να κοιτάζουμε το καλοκαίρι που έρχεται μπροστά μας. Για το 2021, για το δύσκολο 2021, μακάρο να πάνε καλά και μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε ξεμπερδέψει με τα εμβόλια, οπότε πραγματικά να είμαστε και να ταινίσουμε το μέλλον έτσι πολύ αισιόδοξα. Για τα τεστ, για τα rapid test, ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου αυτή τη στιγμή, εν ώψη του 2021 πάντα, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Πράγματι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό σημείο που λέτε. Το 2021, ας πούμε καταρχήν το εξής, το 2021 δεν είναι μια εύκολη χρονιά. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, διότι θα επιστρέφει η κάθε χώρα, όχι μόνο η δική μας, σε μια κάποιο είδους κανονικότητα, την οποία βέβαια όλοι μας προσδοκούμε και ελπίζουμε, είτε με τα rapid test που αναφέρατε, είτε με το εμβόλιο, είτε με συνδυασμό και των δύο. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο δυναμικό ξενοδοχειακό από κάθε χώρα και άλλων επιχειρήσεων θα μπει στην αρένα του διεθνούς ανταγωνισμού που είναι ο τουριστικός ανταγωνισμός. Έτσι, πολύ περισσότερα ξενοδοχεία θα ανοίξουν, πολύ λιγότεροι περιορισμοί θα υπάρχουν και συνεπώς φανταστείτε τον ανταγωνισμό από τις τιμές ή οτιδήποτε άλλο που έχουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό, ξαναγυρίζοντας αν θέλετε και στην πρώτη είδηση, να αξιοποιήσουμε το brand της χώρας που ισχυροποιήθηκε, τις καλές αυτές ειδήσεις, ώστε να προσκαλέσουμε και να προσελκύσουμε περισσότερο τουρισμό και κόσμο στη χώρα μας. Τώρα, ένας από τους τρόπους για να ξαναγυρίσουμε σε μια λογική τουριστική και ταξιδιωτική εμπειρία είναι η χρήση των τεστ αντιγόνου. Γιατί αν το πρώτο στάδιο φέτος, δηλαδή, καταφέραμε να ανοίξουμε έστω με κατακαιρματισμένα, με κανόνες, κάθε χώρα να κάνει τα δικά της, με δυσκολία, αλλά ανοίξαμε, και αν μετά το εμβόλιο, αφού έχει μπει στο σύστημα για αρκετούς μήνες και έχει εμβολιαστεί ικανός αριθμός ανθρώπων, θα ξαναγυρίσουμε πια σε μια κανονικότητα που θα μοιάζει κάπως με το πριν την πανδημία, ενδιάμεσα χρειαζόμαστε ενιαίους κανόνες και χρήση των γρήγορων τεστ, ώστε να τεστάρονται όσο γίνεται περισσότεροι από τη μία μεριά, συγγνώμη, και από την άλλη να σταματήσουν να υπάρχουν οι καραντίνες και οι απαγορεύσεις που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν τον πραγματικό και ουσιαστικό προγραμματισμό των τουριστών και των επιχειρήσεων του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλά, ευχαριστώ πολύ.